Για τα μεσογειακά ραπ με κροκέτες μπακαλιάρου χρειαζόμαστε 4 τορτίγες, 8 κροκέτες μπακαλιάρου, καρδιές μαρουλιού, ένα λάιμ, λίγο μαϊντανό, ντοματίνια, 4 γεμάτες κουταλιές της σούπας κουακαμόλε, αγγούρι και φρέσκο κρεμμύδι. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας και να βγάλω κροκέτες μπακαλιάρου που τις έχω στο ψυγείο μου. Διατηρούνται στην κατάψυξη, είναι φιλέ του μπακαλιάρου που αναρισμένο σε μια ωραία τραγανή κρούστα, ψήνονται πάρα πολύ γρήγορα και έχουν παιχνιδιάρικα σχήματα από ψαράκια, αστερίες που θα τρελάνουν τα παιδιά σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε τη συσκευασία, να προθερμάνετε το φούρνο σας στους 220 βαθμούς και να βάλετε τις παναρισμένες κροκέτες μπακαλιάρου μέσα στο ταψί. Μπαίνουν στο φούρνο και βγαίνουν έξω σε 13 με 15 λεπτά. Μόλις περάσουν 13 με 15 λεπτά, τα βγάζω από το φούρνο. Έχουν πάρει ένα ωραίο ρόδινο χρώμα, έχουν κάνει μια ωραία τραγανή κρούστα και τα αφήνω εδώ στην άκρη να κρυώσουν ελαφρά για να κάνω το ραπ. Λοιπόν, θέλω πίτα τορτίγια ή ό,τι πίτα θέλετε. Πάντα βλέπετε τις έχω σκεπασμένες. Μόλις ανοίξω τη συσκευασία, τις σκεπάζω με μεμβράνη γιατί ξεραίνονται και δεν μπορώ να τις δουλέψω. Μπορείτε να το σερβίρετε και με ουμί την πίτα. Είναι ωραίο, σαν ραπ, κανονικό. Αλλά είναι ωραίο να τη ζεστάνω ελαφρά, όχι να την ψήσω. Ίσα λίγο να τη ζεστάνω, να τη μαλακώσω, για να είναι και πιο ευχάριστη στα παιδιά. Την αφήνω να ζεσταθεί, ωραία. Δεν θέλω να ψηθεί, δεν θέλω να πάρει χρώμα, δεν θέλω τίποτα. Θέλω απλά να ζεσταθεί. Και τώρα θέλω γουακαμόλε. Εγώ το λατρεύω και πρέπει να μάθετε τα παιδιά σας να τρώνε το αβοκάντο και το γουακαμόλε, γιατί είναι υπερτροφή και είναι εκπληκτικό. Είναι αυθεντική μεξικάνικη συνταγή με κόλιανδρο και πιπεριές χαλαπένιο. Και έτσι αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψουν και τα μεγάλα παιδιά, όχι μόνο οι μικροί. Και πάμε λοιπόν, η πιτούλα μου ζεστάθηκε. Κοιτάξτε τι ωραία που μαλάκωσε και τη διαχειρίζομαι τέλεια. Τι ωραία που έγινε. Πάμε να γεμίσουμε. Τι σας αρέσει να βάζετε μέσα? Λαχανικά, την κροκέτα μπακαλιάρου, αν θέλετε κάποιο μυρωδικό. Σίγουρα θα βάλω γουακαμόλε που το λατρεύω. Και γενικά μπορείτε να βάλετε με το ψαράκι σας ό,τι αγαπάνε τα παιδιά σας. Κάνω μία στρώση με γουακαμόλε. Θα βάλω μέσα ντοματούλα που την αγαπούν όλοι. Πάμε για αγκουράκι. Πάμε να βάλουμε και λίγο μαρούλι. Αν θέλω μπορώ να βάλω και κάποιο μυρωδικό. Εγώ στο δικό μου βάζω πάντα λίγο μαϊντανό και λίγο πράσινο κρεμμύδι, το πράσινο φύλλο του κρεμμυδιού. Ωραία. Και πάμε να βάλουμε μέσα τις κροκέτες μπακαλιάρου. Έχουν κρυώσει, παραμένουν τραγανές, είναι λαχταριστές. Θέλω να το κλείσετε μισό, θέλω να παίξουν τα παιδιά, να εμφανίζετε το ψαράκι και να το βλέπουν. Θα το κλείσετε εδώ, εδώ και εδώ. Θα το τυλίξετε σε ένα αντικολλητικό χαρτί. Και έχετε ένα νόστιμο σνακ για το παιδάκι σας. Με τον ίδιο τρόπο τα φτιάχνετε όλα και τα σερβίρετε. Εγώ πάντα θα στύψω επάνω λίγο λάιμ που μου αρέσει, όπου έχει γουακαμόλε βάζω και λίγο λάιμ. Σερβίρω πάντα με λίγο έξτρα γουακαμόλε γιατί θέλω να βουτάω την πιτούλα μου. Και γύρω γύρω παίξτε με τα παιδάκια σας και βάλτε τους τις κροκέτες μπακαλιάρου τραγανές και φανταστικές.